Γεια σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο 7 Days of Summer του 2021 με πάρα πολύ διάθεση, πάρα πολύ όρεξη και έτοιμη για να βγούμε βόλτα. Ποιος θέλει να πάμε βολτούλα παρεούλα? Πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε. Ανδρομέδα, πού ήρθαμε? Ε? Hi! Hi! Ορίωνα! Ορίωνα! Πού είναι το αγόρι μου? High five! Yes! Καινούργια παπούτσια και όπως βλέπετε δυσκολευόμαστε ακόμα να τα δοκιμάσουμε. Θα πάρει το κολλάι σε λίγο, θα αρχίσει να κουνιέται. Έλα αγάπη μου, έλα. Έλα προχώρα. Είναι στενό το παπούτσι? Ναι αγάπη. Ορίωνα, Ορίωνα. Ορίωνα.
Πού είναι το αγόρι μου? Στην κάμερα εσύ? Ε? Ξεκινάμε λοιπόν επίσημα το vlog και το 7 Days of Summer έξω σε πάρκο, μιας που με έχετε ακούσει όλο αυτό το διάστημα να γκρινιάζω και να παραπονιέμαι που ο καιρός μας θα πήγαινε τόσο χάλια και δεν μας άφηνε να βγούμε έξω, δεν μας άφηνε να εξερευνήσουμε τριγύρω. Σήμερα λοιπόν ο καιρός είναι μια χαρά. Έχουμε 23 βαθμούς, δεν έχει ούτε πολύ ζέστια, αλλά ούτε και κρύο, ούτε βροχές. Και έτσι πήραμε το καρότσι και βγήκαμε μια βόλτα να εξερευνήσουμε τριγύρω την περιοχή. Είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε προς τα εδώ μεριά και βρήκαμε ένα μεγάλο πάρκο, στο οποίο είμαι σίγουρη ότι θα ξανάρθουμε και άλλες φορές, διότι είναι ό,τι πρέπει για να έρθεις να κάνεις πικνίκ. Ναι, αγάπη μου. Και όπως βλέπετε έχει και παιδάκια. Έχει και κόσμο, αλλά έχει τόσο πολύ χώρο που δεν είναι ο ένας επάνω στον άλλο. Δηλαδή υπάρχει άπλατος χώρος για να κάνεις και πικνίκ και να παίξουν και τα παιδιά και να μην είμαστε ο ένας ουσιαστικά επάνω στον άλλον. Ο μικρός εδώ μεταξύ δεν ξέρει τι ακριβώς να κάνει, το βάλαμε κάθισε πάνω στο γρασίδι. Θες να πάμε πάλι πίσω? Ναι. Άντε καλά, μισό λεπτάκι. Ο μικρός λοιπόν έχει ξεκινήσει κανονικά να περπατάει πλέον, αλλά νομίζω ότι επειδή σήμερα είναι η πρώτη του φορά που φοράει τα καινούργια του παπουτσάκια, τα οποία θέλω να σας τα δείξω. Να τα παπουτσάκια μας, να τα αθλητικά μας. Πήραμε λοιπόν καινούργια αθλητικά και είναι η πρώτη φορά που φοράει κανονικό παπούτσι που θέλει ουσιαστικά... Έχει κανονικό πάτο για να φορεθεί και να περπατήσει και είπαμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να τον βγάζουμε και έξω και να μάθει να περπατάει όχι μόνο στο... μέσα στο σαλόνι και γενικότερα μέσα στο σπίτι, αλλά γενικότερα και έξω. Φυσικά ακόμα η ισορροπία του δεν είναι πλήρης, έχουμε κατακτήσει αυτή την ιδιότητα, αυτή την ικανότητα ακόμα, αλλά δεν θα μας πάρει και πολύ, έτσι φαντάζομαι δηλαδή, ότι θα είμαστε μια χαρά. Έχουμε και τη μικρή. Δείτε εδώ. Δείτε. Η Ανδρομέδα, άλλο που δεν ήθελε φυσικά, τη βγάλαμε έξω και τώρα κυνηγάει τις φούσκες. Προσπαθεί να καταλάβει το τριγύρω χώρο. Την άλλη φορά θα φέρουμε και μια μπάλα. Δεν ξέραμε ότι υπήρχε τέτοιο πάρκο εδώ έξω. Ιδάλλως θα είχα φέρει ό,τι χρειάζεται για να κάνουμε και πικνίκ και να στρώσουμε και να κάτσουμε και να παίξουμε και όλα, όλα όσα μπορείτε να φανταστείτε. Εμείς ξεκινήσαμε αρχικά για να πάμε σε μια εκκλησία, την οποία μπορούμε και τη βλέπουμε από το παράθυρο στη σοφίτα και είναι τόσο όμορφη που το βάλαμε σαν σκοπό να πάμε να τη δούμε και από κοντά. Και στην πορεία βρήκαμε και το πάρκο, οπότε σταματήσαμε. Απολαμβάνουμε λοιπόν την όμορφη ημέρα και να δείτε.
Έχουμε γυρίσει στο σπίτι. Ήμασταν περίπου 3,5, σχεδόν 4 ώρες έξω. Το κατευχαριστήθηκα. Μπορεί να μην με δείτε πολύ στα πλάνα, διότι τραβούσα πιο πολύ το χώρο τριγύρω μας και ήμουν τόσο ενθουσιασμένη με όλα αυτά τα καινούργια πράγματα που είδαμε και που μάθαμε και την ιστορία που έχουν κάποια από αυτά. Για παράδειγμα, η εκκλησία που είδατε είναι μια εκκλησία η οποία στέκει εδώ και 800 χρόνια και είναι από την εποχή των Σαξόνων. Είναι φανταστικά όμορφο να βρίσκεις τέτοια πράγματα στην ευρύτερη περιοχή που κατοικείς, γιατί η εκκλησία από εμάς είναι 20 λεπτά μακριά, δηλαδή δεν είναι πολύ μακριά, περπατώντας κιόλας με ένα καρότσι και κάναμε περίπου 20-25 λεπτάκια. Οπότε νομίζω ότι άξιζε 100% τον κόπο και άξιζε που πήγαμε ως εκεί και που βρήκαμε και το πάρκο, το κατευχαριστηθήκαμε. Σίγουρα, αν μείνει ο καιρός καλά, θα ξαναπάμε και θα σας πάρουμε πάλι παρέα και θα βγάλουμε και φωτογραφίες και θα παίξουμε και στο πάρκο και μπορεί να πάμε και για ένα πικνίκ, ποιος ξέρει, αρκεί να μας μείνει ο καιρός έτσι, ας είναι και ελαφρώς συνεφιασμένος, δεν μας χαλάει, αρκεί να μην βρέχει. Άμα δεν βρέχει, σίγουρα θα κάνουμε πολλές ακόμα βόλτες. Εν τω μεταξύ, με το που γυρίσαμε κατευθείαν, βάλαμε τα μωρά να φάνε γιατί είχε περάσει περίπου μια ώρα παραπάνω από την ώρα που συνήθως τρώνε το βραδινό τους. Φάγανε και το γιορτάκι τους μετά και με λίγο παιχνιδάκι κατευθείαν κάνανε ό,τι έπρεπε να κάνουν, τα αλλάξαμε, βάλαμε καινούργιες πάνες καθαρές, βάλαμε τις καλοκαιρινές τροσές στις πιτζαμούλες και τα έχουμε βάλει για ύπνο και έχει τώρα 20 λεπτά που έχουν πέσει για ύπνο και είναι και τα δύο κατευθείαν. Δηλαδή ο Ριώνας, να σας δώσω να καταλάβετε, είχε αποκοιμηθεί και στο καρότσι στην επιστροφή και έπρεπε να τον ξυπνήσουμε για να τον ταΐσουμε. Τόσο πολύ, τα χτύπησε ο καθαρός αέρας και λίγο και η ζέστη, η ζέστη της Αγγλίας τέλος πάντων, και ήταν αρκετό για να κουραστούν και τα δύο και να κοιμηθούν αμέσως. Εμείς φυσικά, επειδή και εμείς κουραστήκαμε και ο καθαρός αέρας δεν χτύπησε μόνο αυτά, χτύπησε και εμάς πακέτο, κουραστήκαμε αρκετά για να πούμε ότι θα μαγειρέψουμε σήμερα, οπότε αυτό που έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε βάλει μια παραγγελία και την περιμένουμε ανα πάσα στιγμή, περιμένουμε τώρα να ακούσει την πόρτα να χτυπάει και τη μόκα να γαυγίζει, αλλά ήθελα πριν κλείσω το σημερινό βίντεο, γιατί πραγματικά θα πρέπει να πάω, να κατέβω, να φάμε, να συμμαζέψω λίγο με τα πιάτα, ποτήρια, ό,τι θα χρησιμοποιήσουμε τόσο πάντα για το φαγόσιμα και μετά να ανέβω και να ξεκινήσω το μοντάζ για να μπορέσετε εσείς να δείτε αυτό το βίντεο την ημέρα που πρέπει να το δείτε. Είμαστε σε στενά περιθώρια, το ξέρετε πως είναι, αλλά αυτό το οποίο σας άφησα νωρίτερα σε μήνυμα είναι ότι άμα μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο θα σας μιλήσω για ένα giveaway που έχω και ήθελα να ξεκινήσω την πρώτη μέρα από το 7 Days of Summer με κάτι όμορφο και ξεχωριστό και κάτι το οποίο είναι καθαρά ελληνικό. Και αυτό για το οποίο μιλάω είναι αυτό το πάρα πολύ όμορφο ματάκι που με είδα το πρωί, έχει γυρίσει εν τω μεταξύ η αλυσίδα, να τη γυρίσω πάλι στη θέση της. Αυτό το πάρα πολύ όμορφο ματάκι που με είδα το πρωί να φοράω, το οποίο είναι από ένα ελληνικό κατάστημα, είναι από μια κοπέλα η οποία έχει πάρα πολύ όμορφες δημιουργίες, τη Ράνια και το Funky Creations, με την οποία η οποία επικοινώνησε μαζί μου, παρακολουθεί το κανάλι εδώ και καιρό, ήθελε να μου στείλει ένα δωράκι για... Έτσι ήθελα να κάνει μια κίνηση και να μου στείλει ένα δωράκι, το οποίο ήταν πάρα πάρα πολύ όμορφη κίνηση και την χίλιο ευχαριστώ. Μου έφτιαξε τη διάθεση πραγματικά. Μου είπε να μπω λοιπόν στην σελίδα της, στο προφίλ της στο Instagram, το οποίο και χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή σαν το μαγαζί της από το οποίο και παίρνει παραγγελίες και δείχνει όλα τα πράγματα τα οποία φτιάχνει και μέσα σε αυτά τα πράγματα έχει φυσικά και ένα ματάκι. Και εγώ ξέρετε πως είναι, πόσο πολύ μου αρέσουν τα μάτια. Είδατε κιόλας που αγόρασα μάτι για το σπίτι και το έχω βάλει και δίπλα από την πόρτα, όπως ανοίγει η πόρτα του σπιτιού να είναι και το μάτι να με μας πιάνει. Και γενικότερα μου αρέσει να φοράω ματάκι. Οπότε και ήθελα, επειδή είναι τόσο όμορφο και βλέπετε είναι μια απλή χαντρούλα, αλλά είναι μια απλή χαντρούλα με ένα ματάκι. Είναι τόσο διακριτικό, σε ψηλή αλυσιδίτσα, πάρα πάρα πολύ όμορφο, μια και τη γλύκα. Και μαζί με αυτό που το διάλεξα, από τα πράγματα που έφτιαξε, διάλεξα και αυτά εδώ τα υπέροχα σκουλαρίκια. Δείτε πάνω πως είναι. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ, διότι μου θύμισαν λίγο κίονες. Μου θύμισαν λίγο αρχαιοελληνικούς κίονες ιωνικού ρυθμού και ξετρελάθηκα όταν τα είδα. Έχουν και ωραίο βάρος, δηλαδή δεν είναι από εκείνα τα ψεύτικα που τα παίρνεις και λες. Τώρα αυτό 100% είναι ψεύτικο, δεν είναι σοβαρό κόσμημα και είναι πάρα πάρα πολύ όμορφα. Και μαζί με αυτά, το τελευταίο πράγμα το οποίο
Δεν το ζήτησα ακριβώς. Αναρωτήθηκα για μια αλυσίδα που είχε, η οποία μου άρεσε πάρα πάρα πολύ και μου είπε θα σου κάνω εγώ μια σύνθεση και θα στη στείλω, γιατί πιστεύω ότι θα μπορέσεις έτσι να κάνεις layering τις αλυσίδες και να φορέσεις τα κολλιέ έτσι όπως θα θέλεις. Και είναι αυτή εδώ η φανταστική σύνθεση με το δέλτα εδώ πέρα που μπορείτε να βλέπετε, που είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί είναι ένα δέλτα που μοιάζει και με D και έτσι μπορώ να το φορέσω και σαν δώρο αλλά και σαν Diary of a Greek Mom, που με χαροποιεί ιδιαίτερα. Έχει, όπως μπορείτε να δείτε, δύο αλυσίδες, μία ψηλή στην οποία είναι πάνω από το D και έχετε λίγο πιο χοντρή καρδένα από πίσω. Αυτό είναι ένα κολλιέ μαζί, είναι διπλό, και μετά έρχεται αυτή η αλυσίδα, η οποία ήταν και η αλυσίδα που με ενδιέφερε να μάθω περισσότερες πληροφορίες, που είναι αυτή εδώ. Άλλο ένα πάρα πολύ όμορφο ιδιαίτερο κομμάτι. Έχω ξετρελαθεί, είναι πάρα πολύ όμορφα αυτά που έχει στείλει η Ράνια. Αυτό λοιπόν είναι το κατάστημά της, το Funky Creations. Stay funky λοιπόν, και θα σας δείξω και όλα, θα τα βάλω και στην περιγραφή φυσικά του βίντεο και όλα παντού για να μπορέσετε να τα βρείτε. Funky Creations λοιπόν GR, Funky κατόπαυλα Creations κατόπαυλα GR, στο Instagram για να μπορέσετε να πάτε να την βρείτε. Και ο λόγος που... συγγνώμη, ξεχνάω! Και μαζί με όλα αυτά μου έστειλε και τρία υπέροχα scrunchies. Δείτε εδώ τι ομορφιά είναι αυτή. Σε τελείως ελληνικά χρώματα, γιατί της είπα ότι πραγματικά αν δεν καταφέρουμε φέτος το καλοκαίρι να έρθουμε, θα μου λείψει πάρα πολύ η Ελλάδα, θα μου λείψει το γαλάζιο της, η θάλασσα, θα μου λείψουν όλα αυτά. Και μου τα έστειλε αυτά για να μπορέσει τουλάχιστον να ταξιδέψει το μυαλό μου έτσι. Και αποφασίσαμε να κάνουμε ένα giveaway μαζί. Γιατί λέω, είναι πάρα πάρα πολύ όμορφη ιδέα που μου στέλνεις εμένα αυτά τα δωράκια και θα χαρώ πάρα πολύ άμα μπορούμε να οργανώσουμε και κάτι και για όλους εσάς τους συνδρομητές, όλη αυτή τη μεγάλη διαδικτυακή οικογένεια που έχω εδώ πέρα και που ξέρω ότι υποστηρίζετε αυτό το κανάλι, μας υποστηρίζετε, μας αγαπάτε και μας δείχνετε αυτή την αγάπη σας καθημερινά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε συνεννοηθήκαμε και με τη Ράνια και... τρία scrunchies, ακριβώς τα ίδια με αυτά, να τα βγάλω να σας τα δείξω κιόλας, είναι αυτά εδώ. Τρία λοιπόν τέτοια scrunchies μαζί με ένα ματάκι ακριβώς σαν αυτό που φοράω, θα βγουν σε κλήρωση. Η κλήρωση θα ξεκινήσει από σήμερα Δευτέρα και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή. Την Κυριακή λοιπόν είναι που θα βγάλουμε στο live, καλά ακούσατε, την Κυριακή, όταν θα κλείσουμε το 7 Days of Summer, θα το κλείσουμε με ένα live και σε εκείνο το live θα κάνουμε και την κλήρωση για να δούμε ποια θα είναι η τυχερή που θα κερδίσει το ματάκι και τα scrunchies. Η κλήρωση θα γίνει στο Instagram. Ξέρω ότι κάποιοι από εσάς δεν έχετε Instagram και συγχωρέστε με κιόλας, αλλά ακριβώς επειδή η Ράνια χρησιμοποιεί το Instagram σαν το μέρος που υπάρχει το μαγαζί της, αποφάσισα να την τρέξουμε μονάχα εκεί. Θα χρειαστεί λοιπόν να πάτε στο Instagram και να ακολουθήσετε πρώτον το δικό μου λογαριασμό, το Diary of a Greek Mom, και ακριβώς μετά να πάτε και να ακολουθήσετε και τη Ράνια στο Funky Creations GR. Και αφού το κάνετε αυτό, θα πρέπει να κάνετε tag κάτω από, από την ανάρτηση που θα κάνω, γιατί θα δείτε ότι έχω κάνει ανάρτηση σήμερα με την κλήρωση ήδη στο Instagram. Κάτω από την ανάρτηση λοιπόν θα πρέπει να κάνετε tag τουλάχιστον ένα άτομο, μία φίλη σας, ένα φίλο σας, ένα άτομο το οποίο θα θέλατε να δει το συγκεκριμένο διαγωνισμό και να πάρει και αυτό το άτομο μέρος. Μπορείτε να αφήσετε πολλά tags στο ίδιο σχόλιο, μην αφήσετε όμως 15 σχόλια μεμονωμένα, ένα tag, γιατί έτσι μου παίρνει 10 φορές περισσότερο χρόνο για να μπορέσω να τρέξω την κλήρωση. Κάντε το για να με βοηθήσετε για την ευκολία μου και φυσικά γιατί πιστεύω ότι σε ένα σχόλιο μπορείτε να βάλετε και 30 tags αν θέλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν φυσικά έχετε 150 tags για παράδειγμα και δεν σας φτάνει το ένα σχόλιο, αφήστε 5, τι να σας πω, αλλά δεν χρειάζεται να κάνετε ένα σχόλιο μεμονωμένο με ένα tag και να συνεχίσετε να κάνετε tag ένα-ένα-ένα. Μπορείτε να τα κάνετε δηλαδή όλα μαζί. Όπως είπα λοιπόν, θα είναι στην κλήρωση αυτά τα τρία υπέροχα scrunchies με τα τελείως ελληνικά χρώματα που μου θύμισαν Ελλάδα, μου θύμισαν τη σημαία μας, μου θύμισαν γενικότερα το ελληνικό μας καλοκαίρι και το ματάκι το οποίο φοράω. Και εγώ θα χαρώ πάρα πάρα πολύ να έρθετε, να την τρέξουμε αυτή την κλήρωση, να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός νικητής ή ποια θα είναι η τυχερή νικητρία. Και
Πάρα πολύ χαίρομαι όταν καταφέρω να κάνω κάτι τέτοιο για εσάς. Ειλικρινά, δεν ξέρω άμα φαίνεται, αλλά όταν μπορώ να τρέξω κάποιο giveaway, να σας δώσω κάτι, να σας ευχαριστήσω με αυτόν τον τρόπο με κάτι, τότε είμαι ακόμα πιο ευτυχισμένη και πραγματικά θέλω να πιστεύω ότι αυτό φαίνεται και το καταλαβαίνετε κι εσείς από τη δικιά μου την αντίδραση. Αυτό λοιπόν που θα σας πω εδώ πέρα, μιας που ήθελα αυτό το βίντεο να είναι έτσι πιο χαλαρό και πιο ταξιδιάρικο, ας πούμε, με τη βόλτα μας που κάναμε σήμερα, θα το κλείσω λοιπόν εδώ αυτό το βίντεο. Όλες τις προφορίες σχετικά με το διαγωνισμό για το Instagram θα τις βρείτε και στο κουτί περιγραφής κάτω από το βίντεο σήμερα, καθώς επίσης φυσικά και στην ανάρτηση που θα κάνω στο Instagram σχετικά με την κλήρωση. Θα σας βάλω τα πάντα, ό,τι ισχύει, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε, αν κάτι σας δεν το καταλάβατε, τέλος πάντων θα τα βρείτε και γραμμένα για να τα διαβάσετε και να βεβαιωθείτε ακριβώς ότι ακολουθείτε τα βήματα 1-1 και σωστά. Και από εκεί και μετά, εγώ θα σας αφήσω εδώ, διότι την πόρτα την άκουσα. Ο Άνταμ ετοιμάζει αυτή τη στιγμή, σερβίρει το φαγητό και δεν θέλω να κρυώσει. Δεν είναι ωραίο το κοτόπουλο όταν κρυώνει. Και κοτόπουλο σούβλας πρέπει να το τρως ωραίο και ζεστό. Και εμείς θα τα πούμε ξανά πάλι αύριο, με το δεύτερο 7 Days of Summer. Μέχρι τότε λοιπόν να προσέχετε τις αυτούς σας, την υγεία σας, τους ανθρώπους που αγαπάτε, να τους δείχνετε την αγάπη σας, μην το ξεχνάτε αυτό, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Μην ξεχνάτε να αγαπάτε και τον εαυτό σας, γιατί αν δεν αγαπάτε τον εαυτό σας είναι πάρα πολύ δύσκολο να αγαπήσετε οποιονδήποτε άλλο. Και φυσικά συνεχίστε να χαμογελάτε. Η ζωή μας θα γίνει πολύ πιο όμορφη και πολύ καλύτερη αν χαμογελάμε κάθε μέρα. Ό,τι και να μας έρθει μπροστά μας, ξέρω δεν είναι κάποια πράγματα εύκολα, αλλά τουλάχιστον άμα χαμογελάμε μπορούμε να τα κάνουμε πιο εύκολα. Έστω και νοητά. Πολλά φιλιά από μένα, τα λέμε πάλι αύριο. Γεια σας!